Στο τέλος το λόγο στον Σπύρο. Τι γίνεται, είχατε αφήσει τα εξάρχεια να γίνουν άνδρο ανομίας. Τι κατάσταση είναι αυτή που καλείται τώρα να καθαρίσει και να ξελασπώσει η Νέα Δημοκρατία? Κυρία Γιάμαλη, από το 1974... Μπαχαλοαριστερά σας αποκάλεσε σήμερα ο κύριος Μπογδάνος. Όχι εσάς, το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα σας. Λοιπόν, από το 1974, εγώ απλώς θα θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει 7 χρόνια με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Γιώργο Ράλη, από το 1974 μέχρι το 1981. Στη συνέχεια, από το 89-90 μέχρι το 93 με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και από το 2004 μέχρι το 2009, 5 χρόνια με τον Κώστα Καραμαλή και μετά κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περίοδου της χώρας και με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, αυτά τώρα όλα μαζί είναι πόσα, 7 και 4 και 5, 9, 16, να πούμε 18-19 χρόνια στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Λοιπόν, στη διάρκεια, άλλα 20 το ΠΑΣΟΚ και το κλείσαμε. Άλλα 20 το ΠΑΣΟΚ, πολύ σωστά. Και φτάσαμε μέχρι το 2015. Λοιπόν, οι Έλληνες πολίτες τώρα που μας παρακολουθούν, οι τηλεθεατές, δεν θυμούνται τα προβλήματα ασφάλειας που υπήρχαν στη χώρα όλες τις περασμένες δεκαετίες. Δηλαδή τα εξάρχεια ως πηγές ρήψης μολότοφ, να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που πολλές από αυτές είχαν στόχο μονίμως τα γραφεία του Πασόκ στη Χαραλέο Τρικούπη. Δεν τα θυμόμαστε στη δεκαετία του 80 επί κυβερνήσεων Πασόκ. Στη δεκαετία του 90 επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας επίσης και Πασόκ. Δεν τα θυμάται ο ελληνικός λαός. Τα άλλα προβλήματα όσον αφορά τις τρομοκρατικές οργάνωσες και τρομοκρατικές ενέργειες. Η 17 Νοέμβρη, πότε ξεδίπλωσε το μεγαλύτερο όγκο των εγκληματικών δολοφονικών της επιχειρήσεων τις περασμένες δεκαετίες. Λοιπόν, είχαμε τη συζήτηση για τις αποδράσεις στις φυλακές και ούτω καθεξής. Επί ποιων κυβερνήσεων έφευγε ο παλαιό Κώστας με ελικόπτερο μέσα από τις φυλακές? Επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας. Και ενδεχομένως και κάποιες επί Πασόκ, να μην φανεί, δεν το λέω κομματικά. Μόνο τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Ενώ λοιπόν στη χώρα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, για να πολύ σωστά βάλατε και αυτή τη διάσταση, γιατί 33 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα. Η Γερμανία είναι θεσμοθετημένες οι καταλήψεις. Τα τελευταία χρόνια, κυρία Γιάμαλη, και αυτό σωστό που λέτε. Λοιπόν, έρχονται τα τελευταία χρόνια θεωρώντας ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο ασφαλείς προορισμούς παγκοσμίως. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε προβλήματα ασφάλειας, τα οποία δεν είναι καινούρια. Κρατάνε δεκαετίες. Πρώτο κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Έρχεται σε αυτή την κατάσταση λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και τι κάνει και τι λέει και τι αποφασίζει. Λέει ότι εγώ θα πάω και θα κερδοσκοπήσω κομματικά πάνω σε αυτά τα θέματα. Με αποτέλεσμα να δώσει στον ελληνικό λαό δύο πολύ ρητές δεσμεύσεις. Με αυτό να κλείσουμε. Και με αυτό θα κλείσω. Ποιες ήταν οι δεσμεύσεις του? Ότι εγώ θα τελειώσω με το άβατο των εξαρχείων, όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε άβατο των εξαρχείων, μέσα σε ένα μήνα. Έχουν περάσει δύο μήνες. Και θα τελειώσω με το Ροβίκουνα 8 Ιουλίου. Αυτά τα δύο, επειδή ακριβώς ήταν σαλβινικού τύπου θεατρινίστικες εξαγγελίες, κατά τη γνώμη μας, που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, πού τους έχουν οδηγήσει αυτή τη στιγμή, χωρίς κανένα σχέδιο και χωρίς καμία στρατηγική, γι' αυτό δεν τη βλέπετε, κύριε Μίχαλη, και έχετε δίκιο στην παρατήρησή σας, δεν βλέπετε στρατηγική, διότι δυστυχώς, κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει αυτή τη στρατηγική. Υπάρχει, τι κάνουν, υπάρχει. Είναι εγκλωβισμένοι σε αυτές τις δεσμεύσεις του κύριου Μητσοτάκη που πια λειτουργούν ως θηλιά στο λαιμό τους και τι κάνουν, χωρίς κανένα σχέδιο, πάνε με τις κάμερες, με τις τηλεοράσεις και με τους δημοσιογράφους, όχι για να χτυπήσουν κρίσιμα καθοριστικά κυκλώματα εμπόρων ναρκωτικών, συμμοριών, εγκληματικότητας, παραβατικότητας, αλλά πάνε χωρίς κανένα σχέδιο, με αποτέλεσμα τη μια να πέφτουν πάνω, όπως είπατε εσείς πολύ σωστά, σε συναυλίες, την άλλη να πέφτουν πάνω σε μωρομάνες πρόσφυγες που βρίσκονταν κάποια στιγμή στα εξάρχεια. Και με τα ΕΚΑ, εμένα αυτό μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση. Να έχουν στην πραγματικότητα, και με αυτό τελειώνω, κυρία Γιάμαλη, να έχουν ανοίξει τον ασκό του Αιώλου. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι είναι σαφές ότι έτσι όπως προχωρούν, αν δεν ανακόψουν την πορεία τους, αν δεν αλλάξουν πορεία, έχουν ανοίξει ένα ασκό του Αιώλου, έχουν σπείρει ανέμους και πολύ φοβάμαι ότι αυτό που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος δεν ήταν άποψη μόνο του κύριου Μαρκόπουλου. Τιμά τον κύριο Γκίκα το γεγονός ότι διαφοροποιήθηκε ρητά προηγουμένως και προφανώς εκπροσωπεί μια υπαρκτή μερίδα εντός της Νέας Δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας ενδεχομένως και μέσα στην κυβέρνηση, αλλά υπάρχει, φαίνεται, μια άλλη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, της κοινοβουλευτικής ομάδας
ομάδας και της κυβέρνησης, που δυστυχώς, όσο και αν ακούγεται αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, σαν μια πρόγνωση αρνητική, θα πρέπει να τους προειδοποιήσουμε, να αλλάξουν πορεία, διότι έτσι όπως πάνε, τα χειρότερα ίσως δεν τα έχουμε δει. Γιατί πάνε χωρίς σχέδιο, πάνε με θεατρινισμούς και επικοινωνία, κάνουνε ασχεδίαστα και μη επιχειρησιακού τύπου χτυπήματα ή από πλευράς αστυνομίας ενέργειες, οι οποίες είναι θέμα χρόνου και θέμα σύμπτωσης να φέρουν δυστυχώς αυτό που φοβάμαι ότι ίσως και κάποιοι από το εσωτερικό τους επιδιώκουν, που είναι τι, το αίμα, κυρία. Λοιπόν, εγώ αυτό θέλω να διαφωνήσω. Για να σας βοηθήσω, να διαβάσω και το μήνυμα της κυρίας Βασιλικής, η οποία λέει για την επιχείρηση εκένωση κατηλημένων ακινήτων μετά από εισαγγελική εντολή. Γιατί την ονομάζεται, κυρία Γιάμαλη, εγώ, επιχείρηση για μωρομάνες? Δηλαδή, δεν έχει δικαίωμα ένας ιδιοκτήτης να ορίζει την ιδιοκτησία του? Θα είμαι πολύ ευτυχής να ανακοινώσετε και να σχολιάσει το μήνυμά μου. Βεβαίως έχει δικαίωμα να ορίζει την ιδιοκτησία του. Ενδεχομένως, παρακαλώ, γιατί απευθύνεται σε μένα η κυρία, βεβαίως αν υπήρχε εισαγγελική παρέμβαση θα μπορούσαν να απομακρυνθούν οι άνθρωποι που ζούσαν στις καταλήψεις, αλλά όχι με τα ΕΚΑΜ και όχι με γάντια, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη απειλή τα μωράκια με τις μανάδες. Και να πούμε και όχι με κάμερες τηλεοπτικές, κυρία Γιάμαλη. Παρακαλώ, σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό, κατά την άποψή μου. Κανένας, μα κανένας.